Καλώς ήρθατε στο Mystery Place Project. Mystery Place Project. Πολλοί την αποκαλούσαν Ιέρια. Άλλοι πίστευαν πως ήταν η μεγαλύτερη μάγισσα που υπήρξε ποτέ. Ας γνωρίσουμε λοιπόν τη Βασίλισσα του Βουντού. Πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στο μυστήριο, βεβαιώσου ότι έχεις πατήσει την εγγραφή και την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που ανεβαίνει. Μεταφερόμαστε στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάννα του 19ου αιώνα για να γνωρίσουμε τη θρυλική βασίλισσα του Βουντού, Μαρί Λεβό, αλλά και όλους τους θρύλους γύρω από το πρόσωπο αυτό. Γεννήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου του 1801 στη Νέα Ορλεάνη. Η μητέρα της, Μάργαριτ Χένρι Ντάρκαντελ, μια ελεύθερη έγχρωμη γυναίκα, ιθαγενής, αφρικανικής και γαλλικής καταγωγής, δεν παντρεύτηκε ποτέ τον πατέρα της Μαρί, Τσάρτς Λεβό Τροντό, ο οποίος έγινε κάποια στιγμή και δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης. Λεπτομέρειες πολλές για τα πρώτα χρόνια της ζωής της Μαρί Κατερίν Λεβό, όπως είναι το πλήρες όνομά της, δεν υπάρχουν. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το 1819, δηλαδή σε ηλικία 18 ετών, παντρεύτηκε ένα Γάλλο μετανάστη από τον Άγιο Δομήνικο που ονομαζόταν Ζακ Παρί. Λίγο μετά τον γάμο τους, ο Ζακ εξαφανίστηκε και τελικά κηρύχθηκε νεκρός. Μαζί του απέκτησε δύο κόρες, τη Φελίσιτη και την Αντζέλ, που μυστηριωδώς εξαφανίστηκε κάθε ίχνος τους επίσης. Ορισμένες πηγές υποστηρίζουν ότι ο Παρί δεν πέθανε, αλλά απλώς εγκατέλειψε την οικογένειά του. Αποκαλώντας τον εαυτό της Χίρα Παρί, η Μαρί άρχισε να εργάζεται ως κομμώτρια. Οι πελάτησές της, πολλές από τις οποίες ήταν εύπορες λευκές και κρεολές γυναίκες της γαλλικής συνοικίας, την έβλεπαν ως έμπιστη και της έλεγαν συχνά τα πιο προσωπικά τους μυστικά, κάτι που δεν είναι ασυνήθιστο στο χώρο των κομμωτηρίων. Τις εξομολογούνταν για τους συζύγους τους ή τους εραστές τους, τις περιουσίες τους, τις ερωμένες των συζύγων τους, αλλά και πολλά άλλα μυστικά. Όλες αυτές τις πληροφορίες η Μαρί τις θυμόταν με κάθε λεπτομέρεια και τις χρησιμοποιούσε αργότερα για να ενισχύσει τις δυνάμεις της. Εκτός από την εργασία της ως κομμώτρια, η Μαρί εργαζόταν περιστασιακά και ως νοσοκόμα. Υπάρχουν επίσης και εκείνοι που αναφέρουν ότι διατηρούσε έναν οίκο ανοχής. Κάποια στιγμή γνώρισε και έκανε σχέση με τον Λουί Κριστόφ Ντουμεσνίλ Ντε Κλαπιόν. Επειδή λοιπόν ο Κλαπιόν ήταν λευκός, αυτός και η Μαρί δεν μπόρεσαν να παντρευτούν νόμιμα, αλλά έζησαν μαζί για το υπόλοιπο της ζωής του και έκανε μαζί του πολλά παιδιά. Οι φήμες λένε ότι ήταν 7, ενώ άλλες λένε ότι είχε αποκτήσει μαζί του μέχρι και 15 παιδιά. Μόνο 2 όμως κατάφεραν να επιζήσουν. Τα υπόλοιπα πέθαναν πριν την ενηλικίωσή τους, κάτι που γεννά ακόμα περισσότερα ερωτηματικά για τη ζωή αυτής της εμβληματικής γυναίκας. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1820, η Μαρί άρχισε να μελετά το βουντού με έναν άντρα που ονομαζόταν Dr. John ή John Bayou, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ηγέτης στην κοινότητα βουντού. Μέσα σε μία δεκαετία περίπου, η Χίρα Παρί ήταν γνωστή ως μία από τις πολλές βουντού βασίλισσες στην πόλη της Νέας Ορλεάνης. Το βουντού είναι μία θρησκεία που αναπτύχθηκε στην Αϊτή και στη ΣΥΠΑ από τους Αφροαμερικανούς σκλάβους που διατήρησαν την αφρικανική λατρεία αναμεμειγμένη με στοιχεία της Καθολικής Εκκλησίας. Ο θεός βουντού δεν ανακατεύεται στα ανθρώπινα ζητήματα.
Αυτό το κάνουν τα πνεύματα που είναι κατώτερες θεότητες. Το βουντού προστατεύει από τη μαύρη μαγεία, άρα την αναγνωρίζει. Και οι ιέριές του χαρακτηρίζονταν μάγισσες. Επιστρέφοντας στη Λεβό, να αναφέρουμε ότι η επιρροή της εκτινόταν από τα χαμηλότερα μέχρι τα υψηλότερα κοινωνικά στρώματα, γεγονός εκπληκτικό για μια έγχρωμη γυναίκα, η οποία στην εποχή της δουλείας ήταν ελεύθερη. Εγκαταλείπει τη δουλειά της ως κομμώτρια και αφιερώνεται αποκλειστικά στο να γίνει η ανώτερη βουντού βασίλισσα της Νέας Ορλεάνης, μιας και στις αρχές της δεκαετίας του 1930 οι βασίλισσες βουντού στη Νέα Ορλεάνη ήταν πάρα πολλές. Πολεμούσαν μεταξύ τους για να αποκτήσουν έλεγχο πάνω στην τότε πλατεία Κόγκο, σήμερα πλατεία Μπόρεγκαντ, που ήταν το ανώτατο σημείο συγκέντρωσης για πάνω από 20 χρόνια, ενώ πραγματοποιούσαν και μυστικές τελετές στη λίμνη Ποντσαρτρέν. Ο μύθος λέει ότι όταν η Μαρή Λεβό αποφάσισε να γίνει η ανώτερη βασίλισσα, οι υπόλοιπες βασίλισσες απλά άρχισαν να υποχωρούν στο μεγαλείο και τη δύναμή της. Εμφανιζόταν δημόσια με ένα φίδι τυλιγμένο στο λαιμό της, ενώ οι πρακτικές της ήταν ένα μείγμα αρχαίων αφρικανικών τελετουργιών και καθολικισμού. Ως ευσεβής καθολική, η Λεβό χρησιμοποιούσε αγιασμό, θυμίαμα και αγάλματα Αγίων στις βουντού τελετουργίες της. Οι πληροφορίες που γνώριζε, οι διασυνδέσεις της με υψηλό βαθμό άτομα, αλλά και η απίστευτη γνώση της πάνω σε ξόρκια, την έκαναν την πιο ισχυρή γυναίκα στην πόλη. Οι πελάτες της έφευγαν πάντα ευχαριστημένοι, καθώς τα ξόρκια και τα μείγματα βοτάνων έδειχναν να φέρνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι δικαστές την πλήρωναν 1000 δολάρια για να τους βοηθήσει με τις εκλογές και ακόμα και οι πιο ασήμαντες ερωτικές της σκόνες κόστιζαν 10 δολάρια. Πουλούσε σακούλες γκρις-γκρις, δηλαδή προστατευτικά φυλαχτά που προέρχονταν από την Αφρική, καθώς επίσης γούρια και μαγικά φίλτρα. Στα γεράματά της η Μαρή Λεβό έκανε μια πρόσμενη κίνηση επιστροφή στην καθολική πίστη, κάτι που φάνηκε να μην αρέσει στους οπαδούς της. Είχε δημιουργήσει στενή φιλία με τον καθολικό ιερέα πατέρα Αντουάν, ο οποίος ήταν και αυτός που την πάντρεψε με τον πρώτο της σύζυγο. Το 1869, σε μια συνάντηση στις όχθες της λίμνης Ποντσαρτρέν, η Μαρή εκθρονίστηκε από βασίλισσα του Βουντού. Αντικαταστάθηκε από τη Μαλβίνα Λατούρ, όμως ο χρόνος έδειξε ότι η Λατούρ δεν ήταν αντάξια της προκατόχου της. Άλλες πνευματίστριες και μάγοι γιατροί του Βουντού επιχείρησαν επίσης να πάρουν τη θέση της, όμως κανείς δεν κατάφερε να τη φτάσει. Άφησε την τελευταία της πνοή στις 15 Ιουνίου του 1881, σε ηλικία 80 ετών, στο κρεβάτι του σπιτιού της. Μέχρι σήμερα, η βασίλισσα του Βουντού παραμένει θρηλυκή μορφή στη Νέα Ορλεάνη. Όλο το χρόνο επισκέπτονται τον τάφο της πιστοί του Βουντού, αλλά και όσοι διακατέχονται από μακάβρια περιέργεια. Πολλοί αφήνουν στο μνήμα της μικρές προσφορές, όπως τρόφιμα, χρήματα, φυλαχτά και λουλούδια. Ακόμα και τώρα πιστεύουν πως αν ολοκληρώσουν ένα μικρό τελετουργικό, η Λεβό θα ακούσει την επιθυμία τους και θα την πραγματοποιήσει. Στο τελετουργικό αυτό θα πρέπει να γυρίσουν 3 φορές γύρω από τον εαυτό τους και να κάνουν ένα σταυρό με κεραμίδι πάνω σε μία πέτρα. Το νεκροταφείο είναι μικρό, αλλά ο τάφος κάποιες φορές φαίνεται να εμφανίζεται από το πουθενά, καθώς τριγυρνάς μέσα στο χώρο αυτό. Σύμφωνα με το θρύλο, το πνεύμα της βγαίνει από τον τάφο κάθε 23η Ιουνίου και προείσταται σε μια θεαματική τελετή βουντού.
Η κόρη της Μαρί Λεβό και του Γκλαπιόν, που επίσης ονομάζεται Μαρί, ανέλαβε το έργο της μητέρας της, μιας και είχε αρχίσει να ασκεί το βουντού σε νεαρή ηλικία. Ποτέ δεν κέρδισε το ίδιο επίπεδο δημοτικότητας που απολάμβανε όμως η μητέρα της. Πίστευε πως μπορούσε να κατακτήσει αυτή τη θέση με τον φόβο και την υποτέλεια, κάτι που η μητέρα της το έκανε με την αγάπη και το δέος. Την βασίλισσα του βουντού Μαρί Λεβό τη γνώρισαν όσοι δεν την ήξεραν μέσα από το American Horror Story The Coven, την οποία ενσάρκωσε η Άντζελα Μπάσετ. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μυστήριο, βεβαιώσου ότι έχεις πατήσει την εγγραφή και την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που ανεβαίνει. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και share και αφήστε ένα σχόλιο για τυχόν θέματα μυστηρίου που θα θέλατε να δείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!